Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος, ο οποίος είναι ενεργός εδώ και αρκετά χρόνια, σε αυτή την κοπή της πίτας βλέπει αρκετό κόσμο, αρκετούς φίλους πολιτικούς, επιτρέψτε μου να το πω, και είμαστε χαρούμενοι, γιατί ο κλάδος αυτός, σαν και μικρός, της εργατιάς, της πιο χαμηλής τάξης, αξίζει την προσοχή μας και αξίζει να τον βοηθήσετε, να έχετε αυτιά ανοιχτά, γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα, τόσο σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή εντός του νησιού μας, αλλά και πανελλαδικά, καθώς θα ακούσετε παρακάτω, οι κτηνοτρόφοι μας δυσκολεύονται αρκετά. Επιτρέψτε μου εκ μέρους του ΔΣ να ευχαριστήσω την παρουσία του βουλευτή μας, του κυρίου Κόνσολα, του βουλευτή μας, του κυρίου Νικητιάδη, του πολιτευτή μας, του κυρίου Γιαννικουρή, την έπαρχό μας, την κυρία Αντίνα Σβήνου. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του τον κύριο Ναυροζίδη, τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον δήμαρχο ΚΟ, κύριο Θεοδόση Νικηταρά, και όλους τους δημοτικούς συμβούλους και προέδρους κοινοτήτων που βρίσκονται εδώ απόψε μαζί μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρό μας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ορίστε. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε απόψε κοντά μας εδώ στην βασιλόπιτά μας του κτηνοτροφικού συλλόγου μας, των κτηνοτρόφων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους βουλευτάδες μας που είναι εδώ, τον κύριο Κόσολα Μάνο, τον κύριο Νικητιάδη, τον κύριο Αντώνη Γιαννικουρή, τον αντιπεριφερειάρχη μας τον κύριο Ναυροζίδη, την κυρία επαρχό μας, τον κύριο δήμαρχό μας, τους τοπικούς συμβούλους, προέδρους. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή ευλογημένη χρονιά και παραγωγική στους κτηνοτρόφους μας, στους συναδέλφους. Και το λόγο έχει ο κύριος μου αντιπρόεδρος, ο Μανιάς, ο Μανώλης. Καλησπέρα και από μένα. Να έχουμε καλή χρονιά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κόσολα, τον κύριο Νικητιάδη, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον Ναυροζίδη, τον κύριο Κουρή, τον Γιάννη Κουρή, την επαρχήνα μας, την επαρχήνα μας, την Δίνα, την επαρχήνα μας, τον δήμαρχό μας. Σε ξέρω, σε έμαθα. Τους αντιδημάρχους, τους συμβούλους όλους, τους προέδρους και όλους εσάς. Και να έχουμε καλή χρονιά, να έχουμε καλή παραγωγή, να είμαστε καλά και να περάσετε ωραία. Μονιασμένοι και αγαπημένοι. Απάνω απ' όλα αγαπημένοι. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σωτρίλη που είναι εδώ από τη Ρόδο. Υπήρξε και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και είχε βοηθήσει αρκετά τότε τον κλάδο μας. Ευχαριστούμε κύριε Σωτρίλη για την παρουσία σας. Και σε αυτό το σημείο θα συνεχίσουμε με τους χαιρετισμούς από τη βουλευτή Τσαμπίκα Μίκα Ιατρίδη προς το Σύλλογο Κτηνοτρόφων ΚΟ ΟΠΑΝ, πρόεδρο κύριο Διονύση Χαραπά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου και παρακαλώ δεχτείτε τις απολογίες μου που δεν θα μπορέσουν να είμαι κοντά σας. Ο Σύλλογός σας πρωτοστατεί στην προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τους κτηνοτρόφους και όλοι μαζί συμβάλλετε καθοριστικά στη διατήρηση της ποιοτικής πρωτογενούς παραγωγής στην ΚΟ και τα Δωδεκάνησα. Σας στέλνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου και σας εύχομαι από καρδιάς μια καλή και δημιουργική νέα χρονιά με υγεία, αγάπη, ευτυχία και εκπλήρωση των στόχων που έχετε θέσει. Και συνεχίζει ο φίλος μας ο Νίκος ο Σπύρου. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας διαβάσω το χαιρετισμό του κύριου Υψηλάντη που δεν κατάφερε να είναι σήμερα μαζί μας. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του ΔΣ, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου σας
Παρά την επιθυμία να βρίσκομαι κοντά σας, ανελημμένες υποχρεώσεις δεν μου το επιτρέπουν. Εύχομαι σε όλους υγεία, προσωπική και οικογενειακή, και πολλές επιτυχίες για το νέο έτος το 2024. Χορηγή της απόψινής βραδιάς. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Συλλόγου τον Πάτερ Ηρακλή και την ενορία εδώ του Αγίου Γεωργίου. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε το σούπερ μάρκετ Νέσκε, Σταματάκης ΕΠΕ, τον κύριο Γιαλομανδράκη Κώστα για τη Βασιλόπιτα, καθώς και τον κύριο Βρέτη Αντώνη, που μας έκανε και εκείνος δώρο τη δεύτερη Βασιλόπιτα, τον Σπύρου Νικόλα, που έχω δίπλα μου, ο οποίος είναι εκτός από την οικονομική στήριξη ως χορηγός του συλλόγου μας, παρέχει και τις οικονομοτεχνικές του γνώσεις ως οικονομολόγος, τον Κώστογλου τον Στεφανή για το δώρο, επίσης και τον Μπαστρικό Βιοζόρ. Τέλος, ευχαριστώ τα αναψυκτικά Γαλαθρής, καθώς και τις συζύγους των κτηνοτροφών. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με καλέσαν εδώ τα παιδιά κοντά στο σύλλογο, ο Μανώλης και ο Διονύσης. Όπως είδατε, σήμερα πήρα πόσους κτηνοτρόφους είναι εδώ, τα τηλέφωνά τους. Πρέπει να κάνουμε μία αρχή, να στέλνουμε ομαδικά μηνύματα, να γίνουν όλοι οι κτηνοτρόφοι μία γροθιά, να είναι κοντά, να ενημερώνονται για τις, όχι μόνο για τις εκδηλώσεις, αλλά και για τις εξελίξεις. Γιατί οι εξελίξεις πολλές φορές βρίσκονται μπροστά μας και δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε αυτές τις κινήσεις, για να τις κατανοήσετε πιο εύκολα και να είστε ενημερωμένοι. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους κτηνοτρόφους να είναι κοντά στο σύλλογο, διότι ο σύλλογος είναι ένας μικρός σύλλογος και δεν έχει μεγάλη οικονομική δύναμη. Ό,τι βλέπετε είναι από χορηγίες και τα έχουν φτιάξει γυναίκες του συλλόγου, είτε σύζυγοι κτηνοτρόφων. Πάρα πολλά τα θέματα του συλλόγου, όχι μόνο οικονομικά. Ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αφού είναι εδώ και η κυρία Σβήνου, είναι ότι το πρώτο που εντόπισα, ότι πρέπει να έρθει δεύτερος χτινοτρόφος όπως και δίποτε στο νησί της ΚΟ. Χτινίατρος, συγγνώμη. Ή κάποια γραμματέας, δεν ξέρω, αυτό το δείτε, είναι θεσμικό. Όπως και δίποτε. Αυτά από μένα. Παρέχω εδώ τις συμβουλές μου στον ελεύθερο χρόνο. Έχω κάνει επαφές με συλλόγους άλλων νησιών για να δούμε πώς κινούνται και εκείνοι. Στο επόμενο βήμα θα δούμε πώς θα κάνουμε ταυτότητες στους χτινοτρόφους, διότι έχουν προσλάβει μία δεσποινής κυρία δικηγόρο, συγχωρέστε με, δεν τη γνωρίζω, η οποία και αυτή πρέπει να πληρώνεται, διότι παρέχει συμβουλές στους κτηνοτρόφους, αλλά και αν χρειαστεί με τους οικολόγους κάποια θέματα και κάποια άλλα νομικά ζητήματα. Αυτή η κυρία πληρώνεται από το Ταμείο των Κτηνοτρόφων. Πρέπει όλα αυτά τα θέματα να είναι οι κτηνοτρόφοι κοντά και να τα λύσουν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κάθε χρονιά να δίνετε τη συνδρομή σας, όποια και αν είναι αυτή, όποια μπορεί ο καθένας, για να είναι δυνατό το Ταμείο του Συλλόγου και όλα αυτά που γίνονται να μπορούν να τα υποστηρίξουν. Καλή χρονιά και από μένα, είμαι δίπλα σας. Να είστε καλά, εύχομαι να πάμε όλοι μαζί μπροστά, όχι μόνο σαν χτινοτρόφοι, αλλά σαν επαγγελματίες, σαν νησί, σαν δήμος, σαν περιφέρεια, να πάμε όλοι μπροστά και μακάρι η ΚΟΣ Δήμαρχε να είναι ο πρωτοπόρος στη χτινοτροφία και να μάθουν οι άλλοι από εμάς και όχι εμείς από αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Και προτού προχωρήσουμε στην κοπή της Βασιλόπιτας, αξίζει να αναφερθούν κάποιες καταστάσεις που υπονομεύουν το επάγγελμα του κτηνοτρόφου και την επιβίωσή του. Πιο συγκεκριμένα, οι πληρωμές ενισχύσεων προς τους κτηνοτρόφους. Ποτέ ξανά δεν είχαμε τέτοια απώλεια σε ενισχύσεις που λαμβάνουμε, με αποτέλεσμα πολλοί συναδελφοί μας να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Είναι απαράδεκτο να έχει ξεκινήσει η νέα ΚΑΠ και να μην έχει δοθεί στους κτηνοτρόφους ένα επίσημο έγγραφο που να αναφέρει τι επιδοτήσεις θα λαμβάνουν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ΚΑΠ. Για το μήνα Νοέμβριο που πέρασε, οι τιμές ακόμα στο πρόβειο γάλα κυμαίνονταν από 1,5 έως 1,70 το κιλό.
και έτσι δεν έχουν δοθεί ακόμα οι τελικές τιμές φτηνοτρόφους για το γάλα και οι γαλακτοβιομήχανοι τιμολογούν μόνοι τους. Ζητάμε άμεσα τη βοήθεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, απαιτώντας το διπλασιασμό του κονδυλίου των 90 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση των ζωοτροφών, τη μείωση του ΦΠΑ για τα αγροτικά τρόφιμα, τη θέσπιση του αγροτικού πετρελαίου, τη χρηματοδότηση στους φτηνοτρόφους για αγορά ζωοτροφών, να μην ενταχθεί η φέτα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ λόγω ΠΟΠ και της δυναμικής που έχει στις εξαγωγές και να σταματήσουν άμεσα οι διαταγές πληρωμών, οι κατασχέσεις στάβλων και κατοικιών των φτηνοτρόφων από τα φαντς που διαχειρίζονται παλιά δάνεια και τις τράπεζες και να θεσπιστεί το ακατάσχετο για την πρώτη κατοικία καθώς και των στάβλων. Μείωση επίσης στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τους φτηνοτρόφους. Επέκταση του μεταφορικού ισοδύναμου και σε εμάς τους νησιώτες αγρότες. Μας ακούτε, κύριε Κόνσουλα. Και κύριε Νικητιάδη, θα μιλήσετε αργότερα, θα πάρετε το λόγο. Αυτά. Σπάσαν τη γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπός εδογμάτισας, τη πάσα τη Διού Θεοπρεπός εδογμάτισας, τη φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα πατερόσιεν, Χριστό το Θεό νικέτευεν, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου κυρίου Ναθαναήλ και σας ευχόμαστε για μια καλή, ευλογημένη και δημιουργική χρονιά γεμάτη υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Κύριε Πρόεδρε, σε σένα, στο Μανώλη, στην Ούλη, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχηθώ χρόνια πολλά και ιδιαίτερα να μου επιτρέψετε να συγχαρώ και να συμφηθώ καλή δύναμη στο νέο έργο που αναλαμβάνετε ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα πολύ σημαντικό σύλλογο γιατικό, σε ένα πολύ σημαντικό οργανισμό γιατικό. Οι κτηνοτρόφοι της ΚΟ είναι πυρήνας της οικονομίας και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουν όλοι οι ΚΟΗ. Όπως είπε προηγουμένως η Ούλη, είναι πράγματι ένα δύσκολο επάγγελμα, αλλά πρέπει να τονίσω ότι είναι μια παραγωγική διαδικασία που πλουτίζει την οικονομία και είναι ένας σημαντικός κλάδος στη χώρα. Γνωρίζετε όλοι ότι η κτηνοτροφία είναι ένας από τους κλάδους που προσθέτει υπεραξία στην οικονομία και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν την παραγωγική δραστηριότητα. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ να είστε δυνατοί, να ξέρετε ότι είμαστε όλοι εδώ. Μου κάνει εντύπωση, Πρόεδρε και Μανώλη, ότι στο κεντρικό τραπέζι είναι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και της περιφέρειας. Μάλιστα ήρθε και ο κύριος Σωτήρης από τη Ρόδο για να ενισχύσει την παρουσία αυτή. Αξιοσημείωτα τρία στοιχεία. Πρώτον, το πιο θερμό χειροκρότημα το πήρε ο Μανώλης. Όπου υπάρχει Μανώλης, με θυμών ο Θεός. Και στο πρόσωπο και των τριών είναι η ιστορία της κτηνοτροφίας στη Δωδεκάνησο και στην ΚΟ. Επιτρέψτε μου, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, να εστιάσω την προσοχή σας σε πέντε σημεία. Το πρώτο είναι ότι η κτηνοτροφία θα μπορούσε να ήταν σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι είναι τώρα στη χώρα και στη Δωδεκάνησο. Με πολύ χαρά θέλω να εκφράσω την άποψη και της κυρίας επάρχου, της κυρίας Βίνου, που είχα την χαρά και την τιμή να συνεργαστώ χθες μαζί της, ότι στην ατζέντα και στην προοπτική ανάδειξης αυτών των ζητημάτων της κτηνοτροφίας είναι στο επαρχείο και στην περιφέρεια. Και αυτό γιατί
θα πρέπει να διαχωρίσουμε την κτηνοτροφία της ελεύθερης βόσκησης και τη σταυλισμένη κτηνοτροφία. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με την βοσκοικανότητα των νησιών και της ΚΟ. Η μελέτη δηλαδή αυτή πρέπει να προχωρήσει και νομίζω ότι και ο Δήμαρχος δεν έχει αντίρρηση να συνδράμει σε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να επισημάνω ότι την περίοδο 17-22 και το ξέρει και ο κύριος Νικητιάδης που στη Βουλή έχουμε συζητήσει γι' αυτό και έχουμε αναλάβει την υποχρέωση και οι δύο, ανεξάρτητα ότι είμαστε σε διαφορετικά κόμματα, θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό. Δεν είχαμε την τύχη να δούμε να κατατίθενται προτάσεις την περίοδο αυτή στα σχέδια αγκαίων βελτιώσεων και κυρίως στα ζητήματα που αφορούν τις μεταποιητικές μονάδες. Άρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε όλοι μαζί. Και ο Γιαννικουρής και ο Νικητιάδης και ο Κόνσουλας και ο Αντιπεριφερειάρχης και οι Αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος. Όλοι μαζί. Και πρέπει να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει επιδότηση μέχρι και 85% και να μην υποβάλλονται σχέδια όχι διαχειριστικά, αναπτυξιακά. Το τρίτο που πρέπει να δούμε είναι ότι εν ώψη της νέας περίοδου πρέπει με τη βοήθεια των ειδικών συμβούλων να είμαστε έτοιμοι και σύστοιχοι να υποβάλλουμε προτάσεις. Και νομίζω ότι είναι ανοιχτή η κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα. Ένα θέμα που είπε προηγουμένως και η κυρία Τλέ είναι τα ζητήματα της επιβάρυνσης της οικονομικής για τη μεταφορά των τροφών. Και συμφωνώ μαζί σου, Νούλη. Δεν μπορεί να επιβαρύνεται άλλο κτηνοτρόφος εξαιτίας του μεταφορικού συνδύναμου ή του κόστους των τροφών. Πρέπει να δούμε όλοι μαζί πώς θα υπάρχει ελάφρυνση ανά τόνο προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να έχουν τη δυνατότητα, ιδιαίτερα τη δύσκολη περίοδο που είναι σταυλισμένη η κτηνοτροφία, να έχουν τροφεία χαμηλά ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική η κτηνοτροφία. Το άλλο ζήτημα που απασχολεί και με ενδιαφέρει προσωπικά και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ είναι η εισαγωγή των προϊόντων, το εισαγόμενο γάλα, σε σχέση με αυτό που παράγουμε εδώ. Και επίσης η παραγωγή και η μεταποιητική διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε και το βλέπουμε συνήθως την περίοδο του Πάσχα με τα εισαγόμενα προϊόντα, που εκεί πρέπει να υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση και να μην είναι ανταγωνιστική αυτή η εισαγόμενη κτηνοτροφία που δημιουργεί προβλήματα στους παραγωγούς. Είναι θέματα τα οποία έχουμε δει τι έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα και νομίζω ότι φέτος θα είναι σε καλύτερη βάση. Το άλλο θέμα που πρέπει να πούμε είναι η αποζημίωση από τον μελιτέο πυρετό. Ξέρετε τι έχει γίνει όλοι, όλοι ξέρουμε τι έχει γίνει. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η περιφέρεια, ο αντιπεριφερειάρχης είναι διαθέσιμος και ο κύριος Φιλίμωνας Ζανετίδης αυτό, έχει μιλήσει η κυρία Σβήνου χθες από το επαρχείο για το ζήτημα αυτό, που δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα αυτοί που είχαν προβλήματα από το μελιτέο πυρετό. Γιατί δεν είχε δοθεί εντολή και δεν είχε ενημερωθεί έγκαιρα ο μηχανισμός ο κρατικός, ώστε να υπάρχει έλεγχος με αποτέλεσμα να υπάρχουν τα ζώα που έχουν σφαχτεί και να μην ήταν προηγουμένως ελεγμένα για να δοθούν η αποζημίωση. Άρα αυτά τα ζητήματα τα αντιμετωπίζουμε και με τον κτηνίατρο της περιοχής που είναι εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Είναι που ουσιάζει. Άρα να μην φοβόμαστε να συνεργαστούμε με τις κρατικές δομές. Και κλείνω με δύο αναφορές. Επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο και η κτηνοτροφία είναι βασικός παράγοντας της οικονομίας και στην ΚΟ και στη Δωδεκάνησο, δυστυχώς στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν η συμμετοχή της κτηνοτροφίας είναι σε μονοψήφιο δείκτη. Θα πρέπει να ανατρέψουμε αυτό το μοντέλο όπως ήταν τη δεκαετία του 70, του 80. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είναι δυνατόν παραγωγικές μονάδες για το γάλα, για παράδειγμα, να είναι το Ισραήλ πρώτη στον κόσμο σε ό,τι αφορά την παραγωγική διαδικασία από τα ζώα που είναι και εδώ να μην το κάνουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλει λοιπόν να συνεργαστούμε με τους επιστήμονες. Στην κατεύθυνση αυτή είμαι αρρωγός στην προσπάθειά σας, κύριε Πρόεδρε, όπου με χρειαστείτε. Και να γνωρίζετε ότι και αναγνωρίζουμε την προσπάθειά σας και θέλουμε να βοηθήσουμε, γιατί αξίζετε και καλύτερες απολαβές και μειωμένη φορολογία. Και εμείς, όταν έχουμε κτηνοτρόφους άξιους και δυνατούς, που έχουμε, είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που είδα τον Μιχάλη και τον Δημήτρη, νέους κτηνοτρόφους, αυτούς αξίζουν συγχαρητήρια και θερμό χειροκρότημα, γιατί Μιχάλη, ο γιος σου, το να υπάρχει νέος κατ' επάγγελμα κτηνοτρόφος είναι ένα παράθυρο στο μέλλον και στην οικονομία της χώρας.
καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλή δύναμη. Ο κύριος Νικητιάδης. Καλησπέρα σε όλους, Άγιε Πατέρα, κυρία Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε Μανώλη, που υποθέτω μίλησες αρκετά για να καλύψεις και τους απόντες βουλευτές. Πρέπει να πούμε ότι η αγροτική τάξη από καιρό είναι σε κρίση και αυτή εκδηλώνεται και το βλέπετε, το ζείτε και το ξέρετε. Ήδη στην κεντρική Ελλάδα ξεκίνησαν μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών. Φοβάμαι ότι δεν θα σταματήσουν, αλλά το φαινόμενο πια είναι πανευρωπαϊκό. Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες είναι στους δρόμους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η τάξη υποφέρει, η τάξη βρίσκεται σε κρίση. Αυτό σημαίνει ότι οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν και αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει με μεγαλύτερο σεβασμό στα προβλήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων. Εμείς από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά ήμασταν δίπλα στην εργατική τάξη, κοντά στην αγροτική τάξη, κοντά στην αγροτική τάξη. Προσωπικά, αμέσως μετά την εκλογή μου έκανα συνάντηση με τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων για να συζητήσουμε τα προβλήματά τους. Και επίσης, το τελευταίο διάστημα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά υπογράψαμε, καταθέσαμε ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πρώτον, για το πρόγραμμα Αμάλθεια, που ακόμη περιμένετε τις αποζημιώσεις από το πρόγραμμα Αμάλθεια. Δεύτερον, για τον ΕΛΓΑ, που με τις τρομερές περικοπές πάνε να τον διαλύσουν τελείως. Και τρίτον, το πρόσφατο και άκρος επικίνδυνο, ο εντοπισμός πολύ μεγάλου αριθμού ελληνοποιήσεων προϊόντων ΠΟΠ, για τις οποίες τα πρόστιμα είναι απίστευτα χαμηλά. Είναι απίστευτη μεγάλη καθυστέρηση εντοπισμού αυτών των παρανόμων ελληνοποιήσεων και εμείς καταθέσαμε και για αυτό το θέμα ερώτηση και ζητάμε να αυστηροποιηθούν οι ποινές και να προστατευθούν στην ουσία τα ελληνικά προϊόντα. Το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ήταν πάντα δίπλα στην αγροτική τάξη και εγώ προσωπικά θα είμαι δίπλα σας. Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο, με την κυρία Τλέ και για οτιδήποτε θέμα. Να ξέρετε ότι οι μεν κυβερνητικοί βουλευτές έχουν υποχρέωση να πιέσουν την κυβέρνησή τους και εμείς από την αντιπολίτευση η υποχρέωσή μας είναι να υπάρχει η φωνή σας στο Κοινοβούλιο. Αυτό προσωπικά το υπόσχομαι. Να είσαστε καλά και χρόνια πολλά σε όλους. Καλησπέρα σας, βουλευτές μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή που είστε εδώ και σημειολογική μάλιστα η παρουσία σας στο χώρο. Κύριε Κόντσολα, είχαμε και τη χαρά να τα πούμε εχθές. Κύριε Νικητιάδη, κύριε Δήμαρχε, Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, φίλες και φίλοι, θέλω να ξεκινήσω με κάποια πράγματα που είπε ο Νικόλας, ο Σπύρου. Καταρχήν ότι θα πρέπει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλοι να είστε ενωμένοι. Γίνεται τώρα μία προσπάθεια για την καταγραφή των στοιχείων σας, αλλά όταν και εμείς κάναμε μία προσπάθεια σαν Ένωση Ξενοδόχων να εμβαθύνουμε στις σχέσεις του πρωτογενή με τον τριτογενή, εκεί συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες. Αυτές δυσκολίες τώρα πια θα πρέπει να τις ξεπεράσουμε και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε σαν μία ομάδα να ενισχύσουμε και τις ανάγκες του κλάδου, αλλά και την παραγωγή, τόσο την κτηνοτροφία, όσο και την αγροτική παραγωγή, προκειμένου να πετύχουμε αυτό που λέμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα για το οποίο θα έχει κέρδος όλο το νησί. Για το δεύτερο, το θέμα της υποστελέχωσης είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπου είναι από τα πρώτα πράγματα που έχω ζητήσει με το που ανέλαβα. Θα προσπαθήσουμε να στελεχώσουμε ακόμα περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό. Βεβαίως και θέλουμε κτηνίατρο, βεβαίως και χρειαζόμαστε γραμματιακή υποστήριξη και εγώ δεσμεύομαι να κάνουμε τα μέγιστα δυνατά. Το θέμα όμως είναι αρκετά δύσκολο, αλλά θα βαδίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν να κάνουν κάποια πράγματα. Θα πρέπει να στοχεύσουμε όμως και σε παραγωγικά θέματα που αφορούν την ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Επηρεασμένοι πάρα πολύ από την προσπάθεια που είχαμε κάνει, εγώ θέλω να σας πω ότι δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στον κλάδο σας, σε κάθε ένα από εσάς. Το επαρχείο της ΚΟ, η περιφέρεια, θα είναι δίπλα σας. Είμαι πλέον ενημερωμένη για όλα αυτά τα θέματα που σας απασχολούν και θα κάνουμε όλοι μαζί μία προσπάθεια, τόσο για τον κάθε ένα, όσο και για όλους μαζί, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Θα σας περιμένω μάλιστα και την επόμενη εβδομάδα για να κάνουμε μία κατηδίαν συνάντηση. Έχω καταγράψει, μου έλεγε και ο κύριος Χατζηδημήτρης, γιατί πρέπει να δούμε και πιο αναπτυξιακά θέματα, τις ενισχύσεις που χρειάζεστε, ενίσχυση των κτηνοτροφικών μονάδων. Άκουσα και για τις αποζημιώσεις. Βέβαια, κάποια πράγματα δεν προλάβανε να γίνουν με το σωστό τρόπο. Περιμένουμε όμως ότι θα βγουν και νέα προγράμματα, στα οποία θα ενημερωθείτε άμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια καλή χρονιά, να έχετε δύναμη όλοι σας, γιατί είστε ένας κλάδος ο οποίος απαιτεί σκληρή εργασία και πολύ κόπο για να μπορέσετε να παράξετε όλα αυτά τα πολύτιμα που εμείς απολαμβάνουμε. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Κύριε Βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κυρία Έπαρχε, συνάδελφοι στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Συλλόγου Κτηνοτρόφων ΚΟ, αγαπητές φίλες και φίλοι, εύχομαι καλή και παραγωγική χρονιά, να έχετε υγεία εσείς και η οικογένειά σας για να συνεχίζετε να προσφέρετε στον τόπο όλα αυτά τα σπουδαία και πολύτιμα που προσφέρετε. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, καλά κάνετε και τα αναφέρετε, έτσι πρέπει να γίνετε. Η έπαρχός μας είναι δυναμική, είναι δραστήρια. Πλέον τα πράγματα μπορούν να μπουν σε μια καλύτερη βάση. Είμαστε διαθέσιμοι ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά ως Αντιπεριφερειάρχης οποιαδήποτε ώρα και στιγμή το χρειαστείτε, Μανώλη, το έχεις βιώσει ήδη στο παρελθόν, να ακούσουμε τα προβλήματά σας, να δούμε ποια μας αφορούν και ποια μπορούμε να λύσουμε και σε όσα δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε, με ειλικρίνεια να σας απαντήσουμε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές στην τοπική αυτοδιοίκηση θέλεις να κάνεις πράγματα, προσπαθείς να κάνεις πράγματα, αλλά κάποια πράγματα δεν γίνονται. Σε κάθε περίπτωση όμως η ειλικρίνεια και η αλήθεια είναι αυτή που μετράει και νικάει και εμείς έτσι θα πορευτούμε απέναντί σας. Να είστε καλά, έχετε τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη μας βεβαίως. Όλα τα καλά σας, σπιτικά σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, υγεία, αντοχές, δημιουργία. Ξέρετε, συνηθίζουμε να πηγαίνουμε στις Βασιλόπιτες, να ανταλλάσσουμε ευχές και στους χαιρετισμούς μας, επίσης, οι ευχές να έχουν ένα τυπικό χαρακτήρα. Σήμερα όλα αυτά μπήκαν ελαφρώς στο περιθώριο και βγήκε μπροστά η αγωνία. Η αγωνία όλων ημών και η αγωνία και των ανθρώπων που τοποθετήθηκαν πριν, ο καθένας από το δικό του θεσμικό μετερίζει, οι βουλευτές μας, πρώην υπουργοί, η έπαρχος, ο αντιπεριφερειάρχης, δείχνοντας ότι η κτηνοτροφία είναι ένα κομμάτι νευραλγικό της ελληνικής οικονομίας, ένα κομμάτι στο οποίο πρέπει να ενισκύψουμε με πολύ ευαισθησία, σεβασμό και προσοχή. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτή την περίοδο εμπιστεύομαι τον πρωτογενή τομέα σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολλά από την θητεία της στην τοπική αυτοδιοίκηση, την ΣΕΒΗ την Βλάχου, που γνωρίζει για τον τουρισμό, που γνωρίζει πώς ακριβώς πρέπει να κάνουμε την όσμωση και την διασύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα. Και χαίρομαι επίσης γιατί βλέπω ότι οργανώνεστε επιτελικά και αυτό έχει την δική του ξεχωριστή σημασία. Το ότι άκουσε, αγαπητέ Νίκο, εσένα, αλλά και την Νίλουφερ, να απαριθμείτε τα προβλήματα και τα ζητήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, νομίζω είναι παρήγορο και το μέλλον προφανώς προϊονίζεται καλύτερο. Και βέβαια έχοντας δίπλα μου φίλους και συνεργάτες, δεν μπορώ και εγώ να μην αντισταθώ στον πειρασμό, να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στον Μανώλη και να πω ότι μάλλον τελικά το προεκλογικό σποτάκι εκείνο με την Κλάρα ήταν στημένο, γιατί απόψε η γλώσσα του πάει ροδάνη. Να είστε καλά. Σας χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ
Το Πηλί είναι το χωριό που κατάγει την οικογένειά μου. Όπως γνωρίζετε, η οικογένειά μας έχει αφετηρία τον πρωτογενή τομέα. Νομίζω ότι από αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, τα θέματα του πρωτογενή τομέα είναι σημαντικά για όλους. Και θεωρώ ότι η παρουσία μας σήμερα εδώ, ο καθένας με τις γνώσεις που έχει, τη θέση που κατέχει, είμαστε εδώ για να δηλώσουμε παρόν στα προβλήματά σας. Που είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς και είναι πάρα πολύ σημαντικά για το νησί της ΚΟ, το οποίο διαχρονικά στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, που ήταν βασικός πυλώνας τόσο της οικονομίας αλλά κυρίως της ίδιας της κοινωνίας. Σας ευχηθώ λοιπόν να έχετε μια καλή χρονιά, να έχετε μια παραγωγική χρονιά, να είστε γεροί, δυνατοί, αισιόδοξοι και πάντα με το χαμόγελο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Εγώ ως πιλιοτίνα πρώτα θα ευχαριστήσω το Σύλλογο που επέλεξε το Πηλί για να κάνει εδώ την εκδήλωση της Βασιλόπιτας και χαίρομαι που βλέπω απέναντι τον Κώστα το Γιαλομαντράκη που ήταν ο ηθικός αυτούργος και έπεισε εδώ το Συμβούλιο. Ένα χειροκρότημα λοιπόν στον Κώστα που είναι από τα νέα παιδιά που ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα. Και ήθελε με αυτό το συμβολισμό να δείξει ότι το νησί μας είναι πράγματι ένα νησί που αξίζει να έχει καινοτόμες, πρωτοπόρες ιδέες στον πρωτογενή τομέα. Και εγώ μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι πραγματικά να οργανωθείτε, να κατανοήσετε τη δύναμή σας, γιατί είστε δύναμοι. Εσείς πρέπει να οργανωθείτε και να το καταλάβετε και μαζί σας είμαστε να διεκδικήσουμε πράγματα. Γιατί ο κλάδος σας έχει αιτήματα που απευθύνονται σε πάρα πολλά θεσμικά επίπεδα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την κεντρική πολιτική σκηνή, την περιφέρεια, το Δήμο. Οπότε όλους να μας αξιοποιήσετε και να πάρετε παρουσίες εδώ, ποιοι είναι εδώ, και να χτυπάτε τηλέφωνα, πόρτες και γραφεία, να βαρεθείτε, να μας βλέπετε και να σας βλέπουμε. Αξίζετε να έχετε το καλύτερο από εμάς. Καλή χρονιά. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καταρχήν να ευχαριστήσω που με δεχτήκατε απόψε εδώ μετά από πρόταση της επάρχου της κυρίας Δίνας και ειλικρινά βρίσκομαι μεταξύ φίλων γιατί αρκετοί από εσάς είναι γνωστοί από παλιότερο το επάγγελμά μου. Εύχομαι ότι το καλύτερο στο συνεταιρισμό σας, στον αγώνα σας γιατί η ΚΟΣ ούτως ή άλλως πρωτοπορεί στη κτηνοτροφία. Αυτό το ξέρουμε και ευχόμαστε πάντα να είστε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Θέλω και εγώ να ευχηθώ στους φίλους καταρχήν. Ο κύριος Χαραπάς είναι φίλος μου. Ο Μανώλης είναι φίλος μου. Ο Νίκος. Καλή χρονιά να έχουμε. Χρόνια πολλά. Εύχομαι δύναμη στα παιδιά. Στο δύσκολο έργο που κάνουν, γιατί και εμείς από αγρότες προήρθαμε, άσχετα που καταλήξαμε κάπου αλλού, θέλω να σας ευχηθώ να είναι καλά και υγεία, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή νιώθω ότι έχουμε και δεν θέλω να κουράσω τους παρευρισκόμενους, θέλω να ευχηθώ μόνο υγεία, ευτυχία, χαρά, καλή δύναμη στο σωματείο, το έργο σας είναι δύσκολο. Εμείς ως Δήμος να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε δίπλα σας, αραγωγή σας στην προσπάθεια και όταν υπάρχει καλή θέληση και τα αυτιά είναι ανοιχτά και οι προθέσεις είναι καλές, όλα θα γίνουν. Να είστε καλά, καλή χρονιά, με υγεία. Κύριε Κόνσολα, θέλω να σας κάνω μια τοποθέτηση. Σε όλες τις εκθέσεις που πάνε εδώ οι θεσμοί είναι περήφανοι και παρουσιάζουν πρώτα τα αγροτικά προϊόντα, το υποκρατικό πρωινό, το τυρί, το μέλι και προϊόντα της κτηνοτροφίας. Εφόσον λοιπόν θέλετε να δώσετε βάση εκεί, πρέπει να δώσετε πρώτα κάπου αλλού, γιατί και ο ξενοδοχειακός κλάδος προβάλλει τη κτηνοτροφία για να πάει μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστούμε. Εάν κάποιος κτηνοτρόφος θέλει να μιλήσει και να πει κάποια τοποθέτηση, το παράπονό του, μπορεί να έρθει ελεύθερα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή και ευλογημένη παραγωγική χρονιά σε όλους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.